Ακόμα η αμαρτία, μετά από την πρώτη επιτέλεσή της, εξηχαίνει, εδώ πρέπει να τρομάξουμε αγαπητοί μου, τα δεσμά του πάθους. Ξέρετε ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αμαρτία και το πάθος. Άλλο είναι η αμαρτία και άλλο είναι το πάθος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αμαρτίας και πάθους? Η διαφορά είναι ότι η αμαρτία είναι η παράβαση της εντολής του Θεού. Το πάθος είναι η επανάληψη της αμαρτίας. Αυτό είναι το πάθος. Δηλαδή, όταν πια γίνω δέσμιος της αμαρτίας και δεν μπορώ να απαλλαγώ από αυτήν. Το πάθος λοιπόν σε κάθε αμαρτία, γιατί μπορώ να λέγω, έχω το πάθος της μέθης ή το πάθος της χαρτοπεξίας. Τι σημαίνει αυτό? Η επανάληψη της αμαρτίας δημιουργεί το πάθος. Άλλο λοιπόν αμαρτία και άλλο πάθος. Είναι δηλαδή ο δεσμός της αμαρτίας το πάθος. Είναι τα σκηνιά, είναι οι αλυσίδες οι οποίες με δένουν. Γι' αυτό λέγει και στο βιβλίο των Παροιμιών 5,22: παρανομίε άνδρα αγρεύουσιν, σειρές δε των εαυτού αμαρτιών έκαστος σφίγγεται. Δηλαδή, οι αμαρτίες δικτυώνουν τον άνθρωπο και από την κατεξακολούθηση αμαρτία δημιουργείται βρόχος που τελικά σφίγγει τον άνθρωπο.